Με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΚΑΠ 20% της περιφέρειας Πελοποννήσου, θα υλοποιηθεί το έργο βελτίωσης και συντήρησης του ιστορικού γηπέδου του Μεσσηνιακού Γυμναστικού Συλλόγου. Τα ευχάριστα μαντάτα προήλθαν μετά το τέλος της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, όπου εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση. Που ενέκρινε σήμερα η Οικονομική Επιτροπή είναι η προγραμματική σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Μεσσηνιακού Γυμναστικού Συλλόγου 1888. Είναι, όπως γνωρίζετε, από τους αρχαιότερους αθλητικούς συλλόγους της χώρας, ένας πολύ δραστήριος σύλλογος με πάρα πολλά παιδιά που αθλούνται σε πάρα πολλά αθλήματα. Στις εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με την μελέτη που εκπώνησε ο Μεσσηνιακός Γυμναστικός Σύλλογος, αναφέρθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας. Εμείς με αυτή την προγραμματική σύμβαση προϋπολογισμού 300.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΚΑΠ 20% από την Τρίπολη, δηλαδή από τον Περιφερειάρχη, είναι ένα έργο που θα δώσει έναν καινούριο τάπητα στον αγωνιστικό χώρο. Γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή έχει φυσικό χλωροτάπητα και πρόκειται να αντικατασταθεί με τεχνητό χλωροτάπητα της τελευταίας γενιάς. Βεβαίως θα δημιουργηθούν οι ανάλογες υποδομές για άρδευση και διευθέτηση των ομβρίων υδάτων, καθώς επίσης και εγκατάσταση ενός συστήματος διαβροχής του χλωροτάπητα. Είναι πολύ σημαντικό έργο για την Καλαμάτα, για την αθλούμενη νεολαία, και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, είμαι στη διάθεσή σας. Στεκόμενος στη σπουδαιότητα του έργου για την νεολαία που αθλείται στο συγκεκριμένο γήπεδο, ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος τόνισε πως και μέσω των εκπτώσεων θα υπάρξουν και περαιτέρω παρεμβάσεις. Σύμφωνα και με δήλωση του Περιφερειάρχη, με την έκπτωση που θα πάρουμε από αυτό το έργο, τα χρήματα πάλι θα τα βάλουμε στο Γυμναστικό Σύλλογο, σε αυτό το γήπεδο, το ιστορικό, και θα υποστηριχθούν και άλλες εγκαταστάσεις και για το γύρω-γύρω που είπατε, αλλά και για τις κερκίδες κλπ.